Η Τουρκία ρίχνει λάδι στη φωτιά της κρίσης στη Λιβύη. Από την πρωτεύουσα Τρίπολη, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας προειδοποιεί τον στρατάρχη Χαφτάρ πως οι δυνάμεις του δεν θα έχουν πού να κρυφτούν σε περίπτωση που επιτεθούν σε Τούρκους στρατιώτες. Από την πλευρά του, ο Χαλίφα Χαφτάρ καταγγέλει πως η Άγκυρα παραβιάζει με κάθε τρόπο το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας όμως τα βάζει και με την επιχείρηση ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νερά της Μεσογείου, με στόχο την αποτροπή της μεταφοράς όπλων στα λιβικά εδάφη, γιατί μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια της Άγκυρας. Με το διάλογο για μια πολιτική λύση να έχει βαλτώσει, ο στρατάρχης Χαφτάρ δηλώνει αποφασισμένος να βάλει τέλος στα σχέδια της Άγκυρας στη Λιβύη. Καθώς η Λιβύη βρίσκεται όλο και πιο κοντά σε ένα νέο κύκλο συγκρούσεων, τρέχουν παράλληλα σημαντικές εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Για πρώτη φορά από το 2014, κλιμάκιο υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Αιγύπτου, στενού συμμάχου του στρατάρχη Χαφτάρ, βρίσκεται στην Τρίπολη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Σάρατζ και στελέχη της κυβέρνησής του.